από ονομία πάθλων του αγώνα. Το σκουφάκι. Με χρόνο 3049. Είναι Αυτοδόπουλος. Είναι απεδό Τρικαλός. Και πρώτος ο Μακίνας Δήμος του Ολυμπιακού. Με χρόνο 3044. Του Ημισού, Γιώτα Βλαχάκη. Και στην τρίτη θέση, Άκη του Σιτιακού. Οι τρεις νικήτριες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Πάμε, Μαριλένα, πάμε. Με το 229 Ξανθή Πυραυτοπούλου Πανελληνίου και με το 210 του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας. 217 ακολουθεί Γεωργία Λούβη του Πέλοπακ. Βαλεντίνα Μιχαηλόβα του Πανελληνίου. Ναι. Για πες μας λίγο για αυτή την επιτυχία σου σήμερα, Βαλεντίνα. Ήταν μια ωραία διοργάνωση, ωραίος χώρος και ωραίες συνεθλητές που βοήθησαν στην κούρσα, γυναίκες συνήθως, γενικώς, γιατί έτυχαν οχτάρι και μετράβαν και μου βοήθησαν πάρα πολύ στο τότε. Ήταν δύσκολο, εντάξει, δεν μπορώ να πω, αλλά το κατάφερα. Και ο επόμενος στόχος? Θέλω να πιάσω όριο για το ευρωπαϊκό, για τον Δικάρη. Να πιάσω τώρα και να πάω. Ευχαριστούμε πολύ, είμαστε καλά. Ευχαριστώ, γεια σας. Μετά το μαραθώνιο ήταν επόμενος αγώνας. Χαίρομαι που είμαι καλά, γιατί ετοιμάζομαι να τρέξω πάλι μαραθώνιο την άνοιξη με στόχο να πιάσω το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε αυτό ήταν μια ένδειξη ότι είμαι σε καλή κατάσταση, καλή φόρμα. Πού θα αφιερώνεις αυτή την επιτυχία σου? Στην κόρη μου και στο σύζυγο και προπονητή μου. Ευχαριστώ και εγώ. Παρακαλούνται οι τρεις πρώτες αθλήτριες του δρόμου 6.000 μέτρων γυναικών β' να έρθουν στο χώρο από νομών. Μιχαήλοβα Βαλεντίνα, Βλαχάκη Γιώτα, Πετρουλάκη Ελευθερία. Πάρα. Έλα Παξεβανιέρη και Ρούλα Κουτουλιά, οι οποίες ενδεδεμένες. Επειδή είμαι αγκτζής κι εγώ, έτσι το δίνω με ιδιαίτερη χαρά. Έτσι μωρέ, εγκάρα. Πάντα πρωτιές, πάντα πρωτιές. Εγκάρα. Πάντα πρωτιά, πάντα πρωτιά. Πρώτη αθλήτρια, Γκασέα Μαγδαληνή, Άγια Ζακύνθου.
χρόνος 28-57. Έλα τώρα, έλα τώρα. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι του Ηλισσού, Σακίρκου και Πανελληνίου να έρθουν για την απονομή. Από εκεί μας μία από εδώ και μία από εκεί. Επίσης θα πρέπει να επενδυμίσουμε και να ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, παιδιά, παλικάρι, παλικάρι. Μεγάλη μορφή, είναι η τιμή μας που σε έχουμε εδώ κύριε Μαμουζέλο. Δύο λόγια για τους αγώνες αλλά και για σας. Καταρχάς να πω ότι είναι μεγάλη χαρά που ήρθα σε μια περιοχή όπως τα Τρίκαλα, που είναι γνωστό ότι είναι μια περιοχή που παράγει αθλητισμό και ειδικά για το Στίβο έχει αναδείξει πολλούς μεγάλους, θα έλεγα μερικούς από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες όλων των εποχών. Ξέρω ότι είναι η έκτη φορά που διοργανώνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου σε αυτό τον πραγματικά εξαιρετικό χώρο εδώ στην πύλη Τρικάλων, που είναι νομίζω η καλύτερη, τουλάχιστον από όσο έχω δει και από όσο θυμάμαι εγώ, διαδρομή για το συγκεκριμένο είδος αγώνων όπως είναι ο Ανώμαλος Δρόμος. Νομίζω ότι η διοργάνωση πήγε πάρα πολύ καλά, τόσο η τοπική, μάλλον η Ένωση των Αθλητικών Σωματείων Θεσσαλίας ως Οργανωτική Επιτροπή έκανε ό,τι καλύτερο ήταν δυνατό με την εποπτεία και την ενίσχυση του κεντρικού ΣΕΓΑΣ, ώστε η διοργάνωση να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Αυτό το οποίο ήταν σημαντικό ήταν η συμμετοχή των αθλητών και αθλητριών από πάρα πολλά σωματεία της Ελλάδας μέσα σε δύσκολες εποχές που αντιμετωπίζει, όπως βεβαίως όλη η χώρα και όλοι οι τομείς και ο ελληνικός αθλητισμός. Νομίζω όμως ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να στηριχθεί ο αθλητισμός σε όλα τα επίπεδα, ο αθλητισμός βεβαίως σε όλα τα σπορ, αλλά για μας που ανήκουμε στο χώρο του Στίβου, ο στόχος είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και το επίπεδο του υψηλού αθλητισμού, αλλά και το επίπεδο του αθλητισμού σε βάθος, στηρίζοντας τα σωματεία και τους νεότερους αθλητές οι οποίοι έρχονται. Μην ξεχνάτε
ότι ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα και ο αθλητισμός είναι κάτι ο οποίος αποτελεί μέρος του συνθετικού ιστού μιας κοινωνίας, ειδικά στις νέες γενιές, διότι αν χαθεί ο αθλητισμός είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πολλές δυσάρεστες παρενέργειες τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία των νέων ανθρώπων, και αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Πάντως είναι μεγάλη τιμή για όλους τους αθλητές να ακούει τη φωνή του Γιάννη του Μαμουζέλου. Λέμε τόσα χρόνια μορφή εδώ στα αθλητικά και είναι μεγάλη τιμή για όλους τους αθλητές αλλά και για όλο τον τόπο μας εδώ. Δεν είναι νομίζω θέμα τιμής. Εγώ αφήνοντας πλέον αναγκαστικά την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στην ΕΡΤ, μπήκα στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ αφού από τα 15 μου βρίσκομαι στο χώρο του Στίβου ως αθλητής και αργότερα ως βασικός σχολιαστής του συγκεκριμένου αθλήματος για την ΕΡΤ. Έτσι θέλησα να βοηθήσω με ένα διαφορετικό τρόπο και αυτή τη στιγμή η διοργάνωση και οι διοργανωτές εδώ με τον πρόεδρο της ΕΑΣ Θεσσαλίας, τον Δημήτρη Χαχάμη, μου έκαναν την πρόσκληση αλλά και την τιμή ταυτόχρονα να μου αναθέσουν το ρόλο της ενημέρωσης των παρευρισκόμενων για αυτούς τους αγώνες. Έτσι έκανα κι εγώ κάτι διαφορετικό, κάτι που μου αρέσει, χωρίς πλέον να υπάρχει το άγχος της επαγγελματικής υποχρέωσης. Νίκο, να μας πει λίγο ο Γιάννης σχετικά με το χώρο, με το αθλητικό χώρο εδώ. Να πω κάτι. Ο αθλητικός χώρος είναι εξαιρετικός. Σίγουρα η Ελλάδα έχει πολλές όμορφες τοποθεσίες που θα μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε για αντίστοιχες αθλητικές διοργανώσεις. Αλλά εδώ αυτό τουλάχιστον που διαπιστώνει κανείς είναι ότι είναι ένας χώρος ο οποίος συντηρείται προσεκτικά για να μπορεί να εξυπηρετήσει την άθληση, τόσο την μαζική άθληση όσο και των επίσημων αθλητών και αθλητριών των σωματείων της περιοχής, αλλά βεβαίως και οποιοδήποτε αθλητής πιστεύω από άλλη περιοχή που θα ήθελε να βρει πολύ καλές συνθήκες για να κάνει χειμερινή προετοιμασία για πάνω τρέχοντας σε ανώμαλο έδαφος, σίγουρα μπορεί να βρει τις καταλληλότερες συνθήκες. Νομίζω ότι οι κάτοικοι της περιοχής, γενικά οι αθλούμενοι, αλλά και όχι μόνο, όλοι οι άνθρωποι που θα ήθελαν να κάνουν ένα όμορφο περίπατο στη φύση και να γυμναστούν ελαφρά ως ερασιτέχνες αθλητές, νομίζω ότι έχουν την ευκαιρία να βρουν έναν εξαιρετικό χώρο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει την οποιαδήποτε πανελλήνιας εμβέλειας αλλά και διεθνούς εμβέλειας διοργάνωση για αγώνες ανωμάλου δρόμου. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη τον Μαμουζέλο.